η βελτίωση για την πρώτη χρονιά, στην ουσία το μισό της πρώτης χρονιάς, γιατί αυτό αφορά πράγματα που κάναμε στην πραγματικότητα στον προηγούμενο χρόνο, είναι υπαρκτή, αλλά είναι ακόμη μικρή σε σχέση με αυτά που έχουμε προγραμματίσει ως κυβερνητικό πρόγραμμα. Και βέβαια όλα αυτά έχουν πάει λίγο πίσω με βάση τα συμβάντα της πανδημίας. Προσπαθούμε όμως να αξιοποιήσουμε την πανδημία για να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική της μείωσης του φορολογικού βάρους με προσωρινά μέτρα και όχι μόνιμα, μια που τα μόνιμα μέτρα φέτος και του χρόνου δεν παίζουν με βάση τους ευρωπαϊκούς μεσογειακούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την φετινή χρονιά, θα έχουμε του χρόνου μία σειρά από σοβαρές μειώσεις. Η μία είναι προσωρινή, είναι η κατάργηση του φόρου της έκτακτης εισφοράς, η οποία θα αλλάξει και τα, στην ουσία, και τα πραγματικά διανεμόμενα μερίσματα, γιατί η έκτακτη εισφορά είναι ένα είδος φορολόγησης που επηρεάζει στην ουσία τα χρήματα που παίρνει το φυσικό πρόσωπο σε σχέση με το μέρισμα, και βέβαια θα επηρεάσει πάρα πολύ τους φόρους φυσικών προσώπων, ειδικά αυτούς που είχαν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Αυτό για το 2021. Επίσης, στο συνολικό κόστος το φορολογικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος εργασίας, όπου η προηγούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση έδινε υπερβολικό βάρος σε μία σειρά από ανθρώπους που είχαν, που είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα από εργασία, και το βάρος αυτό λειτουργούσε σαν ένας έμεσος φόρος στην πραγματικότητα, τόσο ώστε να καταπέσει ως αντισυνταγματικό στο Συμβούλιο Επικρατείας, και έγινε μία διόρθωση η οποία στην πραγματικότητα, κάνοντας πιο ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, μειώνει τον έμεσο αυτό φόρο. Όταν λέω έμεσος, δεν εννοώ έμεσος φόρος, εννοώ έμεσο τρόπο φορολόγησης. Στην πραγματικότητα είναι άμεση φορολόγηση. Και επίσης έχουμε και μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έκτακτη κατά 3 μονάδες φέτος, που είναι πολύ σημαντική, που και αυτή μειώνει το κόστος της εργασίας. Τέλος, το 2021, έχοντας την αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες που ήμασταν έτοιμοι να την κάνουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να την κάνουμε φέτος λόγω της αναταραχής του COVID και δεν ήταν και πρέπον, θα έχουμε μια πολύ σοβαρή διεύρυνση της φορολογικής βάσης στην κατοικία, και αυτή η διεύρυνση στην ιδιοκτησία, συγγνώμη, όχι την κατοικία, και αυτή η διεύρυνση φορολογικής βάσης σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία θα μας επιτρέψει να κατεβάσουμε τους συντελεστές αναλογικά. Έχουμε πει ότι θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών. Συνεπώς, εκεί θα έχουμε μία βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τη φορολογική πρόσθετη, και θα έχουμε και μία πολύ σοβαρή βελτίωση στα επόμενα χρόνια από την διεύρυνση γενικότερα της φορολογικής βάσης, καθώς θα αξιοποιήσουμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να καταστήσουμε πολύ πιο δύσκολη με τεχνικά μέσα την φοροδιαφυγή και τη μη φοροδιαφυγή. Αλλά αυτό θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε με το καλό όταν θα παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα βασικό στόχος του οποίου είναι να μεταβεί ένα τμήμα της οικονομίας, είτε με φορολογικά κίνητρα είτε με μεγαλύτερο έλεγχο, από το γκρίζο κομμάτι στο άσπρο.
Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τον δείκτη φορολογικής ανταγωνιστικότητας. Καταλαβαίνω ότι ο δείκτης αυτή την εποχή έχει μικρότερη δημόσια, είναι λιγότερο αντικείμενο δημόσια συζήτηση από ό,τι πέρσι, μια που η πανδημία κυριαρχεί στη σκέψη, την οικονομική σκέψη αυτό τον καιρό. Άρα τα αυτά είναι ένα στρατηγικό θέμα για την ελληνική οικονομία, γιατί η μείωση, η βελτίωση φορολογικής ανταγωνιστικότητας μαζί και με άλλα στοιχεία ανταγωνιστικότητας είναι κλειδί για να περιορίσουμε το επενδυτικό κενό και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, πολύ πιο φιλικό στην παραγωγή πλούτου. Το βασικό πρόβλημα της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν ότι θεωρούσε, και κυρίως με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό εννοώ, είναι ότι θεωρούσε ότι η παραγωγή πλούτου με κάποιο τρόπο συμβαίνει και η πολιτεία δεν ασχολείται με αυτό και η πολιτεία ασχολείται μόνο με την αναδιανομή του πλούτου. Αλλά σας βεβαιώ ότι στις σύγχρονες οικονομίες, ειδικά στις οικονομίες των δυτικών χωρών, με τεράστια παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία της χώρας και της οικονομίας, η παραγωγή πλούτου δεν είναι αυτονόητη, απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές από πλευράς της πολιτείας και όταν αυτές οι πολιτικές δεν υπάρχουν ή είναι οι ανάποδες, όπως συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια, τότε αντί για παραγωγή πλούτου παράγουμε στην πραγματικότητα, υπονομεύουμε το μέλλον και παράγουμε μελλοντική φτώχεια. Η Ελλάδα πέρασε πολλά χρόνια από επενδύοντας και μειώνοντας το διαθέσιμο εργατικό της δυναμικό, στέλνοντας τους καλύτερους ανθρώπους στο εξωτερικό. Και ο μόνος τρόπος για να παράξεις πλούτο στο τέλος της ημέρας είναι να έχεις πολλούς ανθρώπους να εργάζονται πάνω σε ένα σύγχρονο, μοντέρνο και καινοτόμο κεφαλουχικό εξοπλισμό στο πλαίσιο ενός θεσμικού μοντέλου που καλύπτει και την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα της εργασίας και του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο πρέπει να πάμε και έστω και αν δεν το σκεφτόμαστε τόσο πολύ τώρα με την πανδημία και πρέπει να λύσουμε πιο άμεσα προβλήματα, αυτό θα είναι το μοντέλο στο οποίο θα πάμε με τη βοήθεια και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.